Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth, συνεχίζουμε Keeper, θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα κερδίσουμε το The Lamb. Την πρώτη φορά κάναμε λάθος, πήραμε Polaroid, αυτή τη φορά δεν πρέπει να το κάνω λάθος, και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουμε αρκετά δυνατοί ώστε να τα καταφέρουμε. Πολύ βασικά είναι τα item room εδώ πέρα και έχουμε Curse of the Lost στο πρώτο δωμάτιο. Παράξενο μεν, αλλά κάπως θα τα καταφέρουμε. Ναι, οκ. Okay. Πάμε εδώ. Πάμε στην ευθεία που είναι και πιο εύκολο. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Πάρα πολύ. Ωραία τα νομισματάκια. Για να βρούμε item room. Έτσι, ωραία. Ένα-ένα, δεν βιαζόμαστε. Pride. Τι θέλουμε? Θέλουμε ίσως κάποια καλή κάρτα. Καλά πάμε, σιγά σιγά, ένα-ένα δάκρυ. Και να αποχτυπηθήκαμε. Ωραία, πήραμε πίσω την υγεία μας. Για να δούμε εδώ. Εντάξει, αυτό ήταν στο τσάκ εντελώς από το να με χτυπήσει. Δεν πάω στο boss, πρέπει να βρω item μου πρώτα. Δεν βιαζόμαστε κιόλας στο να πολεμήσουμε τον boss. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κατάσταση που θέλουμε, δωμάτιο 20 λεπτών, χάσκ και ούτω καθεξής. Πολύ καλό. Τέλεια. Ας αφήσουμε και ένα νόμισμα. Λοιπόν, βρήκαμε item room, βρήκαμε και shop. Μακάρι να έβρισκα ένα κλειδί, να είχα τουλάχιστον για τον επόμενο όροφο. Ωραία. Και μέσα στο item θα βρούμε το χάλο. Πολύ καλό. Το μόνο κακό είναι ότι δεν παίρνουμε υγεία. Και δεν μπορούμε να ανοίξουμε και Devil Room για να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Οπότε ανεβάσαμε λίγο τα tiers μας. Πήραμε λίγο speed. Ναι, μπορώ να το πάρω και αυτό. Magician. Θεωρώ πως είναι πολύ καλό για τον boss μας αν είναι δύσκολο. Και εννοείται θα το χρησιμοποιήσουμε. Διότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο boss. Έτσι. Και δεν ξέρω αν ρίχνει με το laser ή βγάζει απλά αντιπάλους. Και όμως ρίχνει, οπότε από μακριά και αγαπημένη. Αραχνούλες εδώ. Και το κερδίσαμε, τέλεια. Και άλλο HP up, all stats up. Πήραμε range, πήραμε λίγο tiers, πήραμε speed, μεγαλώσαμε σε μέγεθος. Λογικά ανεβάσαμε και λίγο luck. Νομίζω πως είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Και εδώ πέρα θέλω κλειδί. Δεν μου δίνει κλειδί, θα βάλουμε μία βόμβα. Έχουμε νομίσματα για shop. Αλλά εγώ θα τα ξοδέψω εδώ. Δώσ' μου κάτι όμως. Δεν γίνεται να μην μου δώσει απολύτως τίποτα. Δεν το δέχομαι. Έλα. Έλα είπαμε. Οκ. Πρώτο μέλημά μας νομίζω να βρούμε κλειδί. Σβήσε και αυτή την... Ας είναι κάτι καλό. Friends till the end. Οκ, μύγες. Καλές και μύγες. Κλειδί.
κλειδί, πρώτο και βασικότερο, να βρούμε αυτό το κλειδί το οποίο θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε το item room. Πρέπει να τα ανοίγω στα δωμάτια όπου πολεμάω. Γιατί αν χτυπηθώ δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ. Να το κλειδί, τώρα θα πάμε σίγουρα πίσω. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε άλλο ένα καλό item room που θα μας δώσει tier C damage. Mom's contact, freeze effect, τώρα θέλουμε tiers. Να βοηθήσουν να εμφανίζονται πιο συχνά τα effect του Mom's contact, το effect μάλλον. Διότι καλό είναι, αλλά αν δεν έχεις τόσα πολλά δάκρυα για να παγώνεις τον αντίπαλο, δεν έχει και τόσο δυνατή ισχύ. Οκ, τον πάγωσα προφανώς. Τέλεια. Και τα τρία κόκκινα. Τι λες τώρα. Και εδώ λοιπόν, boss. Είναι Little Horn. Έλα προς τα εδώ. Και την παγώσαμε την τρύπα. Ή θα μας μείνει για πάντα εκεί. Και νομίζω πως έχουμε πάρα πολύ δυνατό damage. Δεν έπρεπε να τα ανοίξω εδώ και... Νομίζω πως θα το πάρουμε. Διότι έχουμε εδώ ένα HP up. Και δεν έχουμε νόμισμα. Δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο όροφο χωρίς να έχουμε νόμισμα. Αποκτήσαμε λίγο παραπάνω damage. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χτυπηθούμε. Και πολύ φοβάμαι ότι θα χτυπηθώ εδώ πέρα. Και χάσαμε από ένα άθλιο, εντελώς άθλιο δωμάτιο. Με τρελαίνουν κάτι τέτοια δωμάτια που πάντοτε εμφανίζονται όταν δεν έχω να πάρω υγεία, έτσι. Και δεν είχα κιόλας, με ένα χτύπημα έχανα. Δεν ήταν ότι δεχόμουν ένα damage και άντεχα μετά. Και από το πουθενά, από εκεί που είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο run, το χαλάσαμε. Και έρχομαστε εδώ για να πάρουμε ένα God's Flesh Shrink Shot. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Γενικά τα item room έχουν βοηθήσει. Αλίμονο να μην χτυπηθούμε. Αλίμονο όμως. Ωραία φάτσα δικό σου. Μικρενέτονα. Ωραία. Τουλάχιστον πήραμε ένα κλειδί. Γιατί πήρα το, χρησιμοποίησα το Wooden Nickel. Έχουμε και λέμε μεγάλο δωματιάκι. Στο τσακ να ξαναχτυπηθούμε. Δεν θέλουμε και πολύ ούτως ή άλλως. Έχουμε καλό damage πάντως. Δεν μπορώ να πω. Πρώτο item room. Βασικά είναι δεύτερο item room. Παίρνουμε the hourglass. Δεν είναι άσχημο, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε διότι έχουμε wooden nickel και το χρειαζόμαστε ασυζητητή. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βρήκαμε και ένα δεύτερο κλειδί. Εδώ είμαστε. Μπορούμε. Ίσως μπορούμε να καταφέρουμε να πάμε και στο shop. Αυτό είναι ένα δύσκολο δωμάτιο, σίγουρα. Και να αποχτυπηθήκαμε. Όχι άλλες αράχνες.
ας συνεχίσουμε, είμαστε στο 10 λεπτό και έχουμε χάσει ήδη δύο φορές. Και τώρα θα δείτε που δεν θα μας δώσει καλό item room και δεν θα πεθάνουμε. Το πιστεύω αυτό. Telepathy for dummies. Άχρηστο, άχρηστο εντελώς. Για να πάμε στο μεγάλο. Τέλεια. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Boss, τίποτα άλλο. Να και το κλειδί, τέλεια. Πάμε, πολλά νομίσματα. Ίσως γίνει εφικτό το shop. Με δύο νομίσματα ακόμα. Έλα, πάμε. Ίσως και με δύο βόμβες να τα καταφέρουμε. Το happy είναι I can see forever και έκανα βλακεία. Διότι με το I can see forever προφανώς θα άνοιγε το μυστικό δωμάτιο. Και μάλλον βρίσκεται εδώ πάνω. Ναι. Έχουμε φερομονές. Έχουμε lockdown. Και έχουμε puberty. Δεν βοήθησαν καθόλου θα έλεγα. Άλλο ένα νόμισμα και θα τα καταφέρουμε. Να πάμε και στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Το ένα νόμισμα είναι αυτό εδώ. Θα πάμε shop. Μπράβο. Τα έχουμε καταφέρει μια χαρά μέχρι στιγμής. Cricket head, να που πήραμε. Τέλεια. Ήθελα να πω ότι πήραμε πάρα πολύ καλό damage. Και τα tiers φαίνονται αρκετά καλά. Για να κατεβάσουμε και εδώ αυτό. Να δούμε τι θα κερδίσουμε. Δύο νομίσματα οπότε. Σίγουρα πηγαίνουμε στο shop. Πολλά πολλά νομίσματα. Πάμε shop. Ελπίζουμε για ένα compass ίσως. Μη κάνα champions belt. Broken Watch θα μας βοηθήσει σίγουρα, κυρίως στο να αποφύγουμε damage, όχι στο να κερδίσει ο αντιπάλους, αλλά στο να αποφύγουμε damage. Φτηνά αντιγλιτώσαμε. Για να δούμε και εδώ τι άλλο υπάρχει. Τέλεια. Πρώτο boss που θα πολεμήσουμε είναι Ragman. Έτσι. Ένα damage νομίζω σίγουρα θα το δεχτώ. Έλα. Έλα και με ξύνουν τα δάχτυλα για κάποιο λόγο. Και HP up. Συν ένα νόμισμα το οποίο έβγαλα εγώ. Κακό. Το boss item. Με τη μία θέλω item room. Εννοείται τα σκατά θα διαλύουμε πλέον. Διότι αυτά μου δώσαν πάρα πολλά νομίσματα στο προηγούμενο δωμάτιο. Στο προηγούμενο όροφο μάλλον. Εδώ είμαστε για ένα ακόμα νόμισμα. Δύσκολα να κάνουμε εφικτό το shop σε αυτόν τον όροφο. Αν δεν πάρουμε κανένα nickel ή κανένα dime. Τέλεια. Και shop. Να. Στο miniboss και μας έβγαλε και νικελάκι. Συν ένα two of hearts. Άχρηστο. Καμία μα καμία χρήση για τον keeper. Μπράβο. 6. Πες μου ότι ρίχνει 6. Και όντως ρίχνει 6. Και δεν είναι 6 βασικά, είναι 5. Είναι κάτι που δεν βλέπω, είναι διπλό το μπροστά νόμισμα. Το μπροστά δάκρυ. Εντάξει, δεν βλέπω καλά. Είναι 6, απλά.
Που σημαίνει ότι έχουμε τέλεια δάκρυα. Οκ, okay, συγγνώμη, απλά ήμουνα αφηρημένος κάπου. Με tiers γινόμαστε μεγάλοι μάγκες. Με tiers up. Shop δεν πάμε, όχι, για κανένα λόγο. Και το boss το οποίο θα πολεμήσουμε είναι μόνστρο. Δείτε τι τρομερό damage κάνουμε. Τρομερό όμως. Και επιπλέον speed και damage up. Απολύτως τίποτα δεν παίρνουμε από εδώ. Πάμε στον επόμενο όροφο. Tears θέλουμε. Tears. Shot speed up δεν με πειράζει. Έχουμε τέλειο speed. Πάμε και για shop. Ωραία. Αυτό δεν το θα κάνει. Λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά ήμουν τυχερός που δεν χτυπήθηκα, διότι δεν το κατάλαβα καν. Νομίζω πως φτιάχνουμε ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Πάμε, πάμε να τον κερδίσουμε. Δεν είδα καν ότι εκεί πέρα ήταν αδιέξοδο. Και παίρνουμε HP up. Δεν παίρνουμε HP up. Παίρνουμε damage up. Κι άλλο. Δώσουμε ένα νόμισμα. Διότι τώρα φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Οκ, το έχουμε. Ωραία. Βουρ και για shop. Ας μην υπάρχει grid μόνο. Και παίρνουμε και stopwatch. Γιατί μπορούμε. Το stopwatch είναι σε κάθε δωμάτιο. Απορία το έχω. Δεν είναι σε κάθε δωμάτιο. Μάλιστα, το μάθαμε. Ναι, πάμε για boss. Είναι Mega Mo. Πάμε να τον κερδίσουμε, διότι το φοβάμαι πολύ. Είναι όταν δέχομαι damage. Να σταματά το δωμάτιο και έχουμε V-Lap. Πήραμε αυτό που θέλαμε και φεύγουμε. Όπως είμαστε πάρα πολύ καλός όροφος και αυτός, έχουμε νομίζω το damage που θέλουμε. Από εκεί πέρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προστατευτούμε. Τέλεια. Τέλεια. Και τέλεια. Μπράβο μας. Πολύ έξω αυτό που έκανα, πρέπει να κρατήσω το τελευταίο. Τώρα όποιον πάρει ο χάρος. Και δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό εδώ. Δύο νομίσματα. Τα δίνεις και τι γίνει. Ναι. Ας πάρουμε Missing Poster. Και ας πάμε προς τα κάτω. Θέλουμε Item Room. Θέλουμε και Shop. Θέλουμε. Κάτι θα βρεθεί σε λίγο, δεν γίνεται. Ωραία. Τέλεια. Εδώ θα χτυπηθώ. Πάλι καλά που έχω speed. Okay. Φτηνά την γλιτώσαμε. Πάρα πολύ φτηνά.
Μία βόμβα εδώ. Άλλη μία βόμβα εδώ. Άλλη μία βόμβα. Και τίποτα άλλο. Πάμε shop. Poco bombs. Πάρουμε και αυτό, να πάρουμε και 2 of diamonds. Ναι, κάποια στιγμή θα το χρειαστώ. Σίγουρα, οπότε θα το χρησιμοποιήσω. Και ανηφορίζουμε. Συγγνώμη. Ανηφορίζουμε να πάμε για το boss. Έτσι, μπράβο. Όποιος θέλει, ας έρθει προς τα πάνω μου. Άλλες δύο βόμβες, εννοείται αριστερά. Πολύ έξυπνο. Για να δούμε εδώ. Εδώ βασικά απλά ρίχνω δάκρυα και όλο και κάποιον πετυχαίνουμε. Τέλεια. Δεν μπορούμε να πάμε εδώ. Και εδώ όποιος έρθει προς τα πάνω μου θα χάσει. Έτσι απλά. Μια βόμβα εδώ. Και το χάπι αυτό είναι I can see forever. Πού μπορεί να υπάρχει μυστικό δωμάτιο? Θα το βρούμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Εδώ κάτω θα εμφανιστεί. Και θα βρούμε μέσα ένα κουμπί που έχει αντιπάλους. Οκ. Το δεύτερο μυστικό δωμάτιο βρίσκεται εδώ κάτω, ελπίζοντας να βρούμε δεν ξέρω τι. Νομίζω ήταν το καλύτερο μυστικό δωμάτιο που μπορούσε να εμφανιστεί γενικά. Έλα, ας βάλουμε εδώ τη βόμβα, να τελειώνει η κατάσταση. Μαζέψαμε πολλά νομίσματα, θα βάλουμε και μία βόμβα εδώ. Ένα Head of Keeper πάντα είναι επιθυμητό. Οπότε ανηφορίζουμε. Δεν έχουμε μείνει και πολλά δωμάτια για να πάμε στον boss. Δεξιά, δεξιά. Τέλεια. Μύγες. Boss, boss, boss. Δεν πρέπει να ξοδευτούν οι μύγες, θα έλεγα, αλλά είδα ότι απεμείναμε μία, οπότε ας μείνουμε με τη μία. Σταν θα έλεγα. Εντάξει, δεν μοιάζει και τόσο με τον τραγουδιστή. Κέρδισε τονα. Και έχουμε Blood Clot. Πολύ damage, ρίχνουν τα κόκκινα δάκρυα σίγουρα. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε. Για μία ώρα. Λοιπόν. Βόμβα, όπως είσαι. Και άντε γεια. Αριστερά δεν είναι Excel. Είναι Excel όροφος. Οπότε πρώτα item room, shop. Και μετά στα boss. Φασικά μπορούμε να πολεμήσουμε το πρώτο boss. Εξαιρετικά. Δες εκεί το σατανά. Πού είμαστε? Τέλεια. Πάρα πολύ κακό δωμάτιο, διότι με τραβάει στο κέντρο και βλέπετε τι γίνεται. Shop. Το κάνω ή δεν το κάνω? Το κάνω. Δεν ξέρω τι κέρδισα αυτή τη στιγμή, αλλά ήθελα να το κάνω. Νομίζω πως έχουμε damage.
και μόνο που σμπρώχνει τους αντιπάλους είναι σίγουρα κάτι καλό, θετικό για εσένα. Τώρα πόσο damage θα κάνουμε, αυτό είναι άλλο θέμα. Έχουμε πολύ damage πάνω μας. Ναι, δεν το λες και πολύ damage αυτό. Για να δούμε και εδώ. Εντάξει, δεν είναι κακό. Και δες εδώ, πήραμε speed και range up. Ίσως ένα Lamp of Coal θα μας έκανε μεγάλους μάγκες. Πρέπει να πάμε shop. Και μετά τίποτα άλλο. Για να δούμε εδώ. Σμπρώχνουμε πάρα πολύ τους αντιπάλους μας. Εν τω μεταξύ, ναι, σταμάτησαν διότι έχουμε το stopwatch. Προφανώς. Ένα νόμισμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε εφικτό τον Mega Satanite The Lamp. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Δες τώρα τι με αναγκάζει να κάνω, επειδή δεν έχω πολύ υγεία. Είδατε τι με αναγκάζει να κάνω. Το Two of Diamonds θα το χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή που θα έχω πολλά νομίσματα. Απλά. Shop εύκολα, πολύ εύκολα. Deep pockets. Deep pockets. Τώρα άμα σας πω ότι δεν θυμάμαι τι κάνει το deep pockets, θα με κοροϊδεύετε. Γι' αυτό και εγώ θα πάω να δω τι κάνει. Two cards of pure pills. Οκ, οπότε ερημίτης και two of diamonds. Πολύ έξυπνο πάνω απ' όλα και μοιράμε τον ερημίτη. Ένας πολύφημος τώρα δεν θα μας έκανε μάγκες. Ή ένα πρόπτωσης. Καλά, το πρόπτωσης θα ήταν πολύ παράξενο. Ευτυχώς που έχω speed. Ευτυχώς. Τώρα πάμε στα boss, σίγουρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, ωραία. Λαμπόμπα. Θέλω να δω γενικά. Πόσο damage κάνω. Οκ, τους κάναμε το slow effect. Καθόλου άσχημο. Χτύπαμε. Λοιπόν. Έχουμε μόνστρο 2. Και δεν κάνω καθόλου άσχημο damage. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, εντάξει, επειδή ρίχνω και 6 δάκρυα. Λοιπόν, πρώτο item. HP up, tears up. Fungi. Οκ. Για πάμε. Πολύ καλό το damage μας. Πάρα πολύ καλό το damage μας. Καταλληλότατο για το συγκεκριμένο δωμάτιο. Έτσι, τέλεια. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Να θυμηθούμε να μην πάρουμε Polaroid. Δεν παίρνουμε Polaroid, δεν παίρνουμε Polaroid. Παίρνουμε The Negative. Και ένα καλό αντικείμενο. Νομίζω το Parasite είναι ότι καλύτερο. Ερημίτης. Και γεια σας. Ίσως έπρεπε να καθίσω να πολεμήσω. Μήπως και το κάνω. Αλλά δεν το έχω και τόση εμπιστοσύνη. Και θέλω να πάω να κερδίσω το The Lamp. Ας το κάνουμε πρώτα αυτό και μετά βλέπουμε. Οπότε πάμε στο Σατανά. Δεν έχουμε κανένα αγκάπη αντικείμενο. Γενικά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο πάνω μας. Πάρα πολύ καλό αντικείμενο.
αλλά δεν κάνει για εμάς. Συνεχίζουμε. Τέλεια. Πανικός από tiers, πανικός. Μ' αρέσει που δεν αφήνουμε τους αντιπάλους να έρθουν προς τα εμάς. Τώρα, προς τα πού θα είναι το boss, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έχουμε 20 στα 20. Έχουμε milky ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πως λέγεται το αντικείμενο. Soy milk, έλα το βρήκα. Παράξενη η όλη κατάστασή μας. Έτσι, μπράβο. Τέλεια, έλα και εσύ. Τίποτα απολύτως. Μπράβο του. Συνεχίζουμε προς τα κάτω, μεγάλα δωμάτια, προς τα εκεί θα βρίσκονται. Τέλεια, αντίο και σε σένα. Αντίο και σε σένα. Λοιπόν. Ψάχνουμε νόμισμα. Εδώ είμαστε. Πάμε να κερδίσουμε άλλο ένα δωμάτιο. Και πάμε για τον boss, το οποίο boss είναι death. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Έτσι. Γιατί το χρησιμοποίησα, λοιπόν. Ball of bandages, ίσως κάτι αμυντικό να με βοηθήσει. Αλλά δεν μπορώ να πω πως το εμπιστεύομαι και εντελώς. Για ήρεμα εσείς. Κανείς δεν θα με φτάσει. Εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε virus. Συνεχίζουμε. Δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σίγουρα, σίγουρα θέλω άλλο ένα αντικείμενο που θα μου δώσει damage. Από τη στιγμή που δεν τον αφήνουμε να έρθει και προς τα πάνω μας, είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένος, ας το πούμε σωστά, είναι επιτυχημένος όλος ο συνδυασμός που έχουμε. Ωραία, έλα. Από εκεί δεν μπορούμε να πάμε, δεν θέλω να μπορούμε να πάμε. Έλα και εσύ και αντιγιά. Βόμβες, εδώ λογικά υπάρχει μυστικό δωμάτιο, όπου μέσα ένα Head of Keeper θέλω. Και πολλά θέλω. Λοιπόν, άλλη μια βόμβα εδώ, επειδή βαριέμαι να κάνω τον κύκλο. Στόρκι. Ας τα αφήσουμε έτσι, τους ή άλλους δεν υπάρχει καμία μα καμία λογική σε αυτό που θα διαλέγαμε. Ωραία. Πάμε και εδώ. Πολύ αντίπαλοι, σίγουρα πολύ αντίπαλοι. Πάμε στον boss, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο τον boss. Λογικά έχει παραπάνω υγεία αυτό εδώ. Γιατί είναι και champion φυσικά. Να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να πάμε στον σατανά. Να μην το ξεχάσουμε. Ωραία. Δες εδώ το damage που δέχτηκα. Οκ. Και τους τρεις μαζί, μπορώ. Τέλεια, απλά πράγματα. Πολύ καλό και το Parasite. Two of Spades. Δεν νομίζω πως θα τα χρησιμοποιήσω όλα ούτως ή άλλως. Οπότε ας τα αφήσουμε έτσι όπως είναι.
Okay. Πολύ καλό και το παράλυσης. Temperance. Θα δούμε αν θα μου χρησιμεύσει κάπου. Έτσι. Έλα να βρούμε τον boss και το βρήκαμε. Πολύ εύκολη αντίπαλη. Ήρθε η ώρα για τον boss. Πήρα το... Έλα, μπορείς. Και λίγο πιο γρήγορα. Έλα. Πάμε προς τα κάτω. Δεν πάω χάσκ. Αν και θα το ήθελα. Λες να το δοκιμάσω. Όχι, τίποτα. Συνεχίζουμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει εδώ. Εδώ οι αντίπαλοι θα δυσκολέψουν απότομα. Θα έχουμε να κάνουμε κυρίως με bosses. Ωραίο τα λογάκι. Θέλω να πιστεύω ότι εάν φτάσω να πολεμήσω το The Lamp, τα κόκκινα σεντούκια να μου δώσουν τη δυνατότητα να γίνω γκάπι. Εντάξει, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά εάν γίνεται να το καταφέρω, θέλω να το καταφέρω. Quarter. Λοιπόν, εδώ πέρα τι μπορεί να υπάρχει. Δύο απλά σεντούκια για κανένα λόγο δεν θα τα ανοίγα. Και δεξιά, όσο πιο απόμερα τόσο το καλύτερο. Εδώ πέρα θα χτυπηθώ θέλοντας και μη. Δεν χτυπήθηκα. Εκπλήσω μέχρι και εγώ το ότι δεν χτυπήθηκα. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Άφησα κάποιο ζωντανό, οκ. Okay. Λογικά ένα ή δύο. Άλλο ένα νόμισμα. Σαν πολλά φαντάσματα να μείνανε ζωντανά. Wow. Το νόμισμα, έτσι. Ωραία, τους έχω κάνει και το slow effect που είναι ό,τι καλύτερο. Και ήρθε η ώρα για τον boss. Α, ωραία, καλά τα καταφέραμε. Εδώ είμαστε και τα δύο, γρήγορα. Πρέπει να τα κερδίσουμε. Δεύτερη φάση. Έτσι, ρίξε με τα laser. Πάρα πολύ ωραίο το damage μου. Πάρα πολύ καλό το damage μου. Τα καταφέραμε. Πάει ο Σατανάς. Keeper holds store key. Έτσι ρε μεγάλε. Και εγώ θα μπορούσα να το πάρω, αλλά δεν το παίρνω. Και πάμε για το The Lamp. Εδώ θα φανούνε όλα. Catch of the blind. Μπράβο ρε. Μπράβο. Καλά τα καταφέρες. Και δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε ένα χτύπημα. Τα καταφέραμε μια χαρά. Να χάσουμε το Wooden Nickel. Ευτυχώς που είναι αργό το δωμάτιο. Αφού δεν χτυπήθηκα. Θα δοκιμάσουμε και αυτό. Έχουμε έναν ερημίτη και ένα magician. Το magician είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θα το αλλάξουμε. Μην το χρησιμοποιήσουμε κατά λάθος. Συνεχίζουμε. Περιμένω να βρω το The Lamp. Τίποτα άλλο. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή κάπου θα χτυπηθώ. Έλα να κερδίσουμε έναν. Έναν θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Ωραία, τα καταφέραμε. Τέλεια. Κάνα σεντούκι, όχι. Μπας και πάμε στο Devil Room. Εγώ τώρα απλά βαράω και όποιον πάρει ο χάρος. 100% όποιον πάρει ο χάρος.
Ωραία. Μείναμε με έναν απλό καβαλάρια κέφαλο. Τέλεια. Άλλες δύο βόμβες. Διπλό super sloth. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και είναι και γρήγορο δωμάτιο από ό,τι βλέπω. Έλα να κερδίσουμε έναν ακόμα. Φτάνει με τις αράχνες. Και έχουμε το The World, όπου μας δείχνει ότι... Καλά πάμε. Αντίο σε σένα, αντίο σε σένα. Αντίο και σε σένα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι ό,τι πιο δύσκολο. Διπλός γης. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι θα μας δυσκολέψει σίγουρα. Εγώ απλά πετάω βόμβες μπας και χτυπήσουμε κανένα. Εδώ είμαστε. Κέρδισε κάποιον. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μήπως και κερδίσουμε έναν από τους δύο. Και τους κερδίσαμε. Λοιπόν. Τελευταίο δωμάτιο. Ούτε καν το είδα. Ήρθε η ώρα. Να το ένα νόμισμα. Έχουμε και Magician, οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω ποιον πρέπει να κερδίσω πρώτο. Νομίζω πως τα έχουμε καταφέρει μια χαρά. Θα το κερδίσουμε το The Lamp. Μπορώ να χτυπηθώ και μια φορά ακόμα. Βασικά δύο φορές μπορώ να χτυπηθώ. Και κάρμα. Τι είναι το κάρμα που ξεκλειδώσαμε? Για να δούμε. Karma has appeared in the basement. Αντικείμενο. Trinket. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Μας απομένει δωμάτιο των 20 λεπτών και Husk. Ίσως μπορούσα να τα καταφέρω. Δεν το δοκίμασα. Δώστε με αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.